σκύβει στο κεφάλι. Τώρα δεν το πάμε. Η μέρα γενικής απεργίας, η σημερινή, με τη Λάρισα για ακόμη μια φορά διοργανώνει δύο ξεχωριστές συγκεντρώσεις στην κεντρική πλατεία Εργατικό Κέντρο και Πάμε και η Αδεδή στην πλατεία Ταχυδρομείου. Εργαζόμενοι και άνεργοι συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία της πόλης, όχι όμως με τα αναμενόμενα ποσοστά συμμετοχής. Αναλογιστεί κανείς το μέγεθος των προβλημάτων στη χώρα μας. Στα όσα δεινά βιώνει η χώρα μας αυτή την περίοδο, αναφέρθηκα με δηλώσεις ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, καθώς και εκπρόσωπος του Πάμε. Αρνούμαστε να πληρώσουμε ένα άδικο χαράτσι. Ταυτόχρονα αντιπαλεύουμε την πολιτική που διωγγώνει καθημερινά την ανεργία, τη μερική απασχόληση, τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, διεκδικώντας μέτρα υπεράσπισης της ζωής των ανέργων και των οικογενειών τους. Αντιπαλεύουμε την κατάργηση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, διεκδικώντας την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Αντιπαλεύουμε την προσπάθεια διάλυσης των ασφαλιστικών ταμείων, της υπονόμευσης των συντάξεων και των παροχών που πρέπει να δίνουν, διεκδικώντας ένα σύστημα δημόσιας αποκλειστικής κοινωνικής ασφάλισης. Βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων για να πάμε τον εργαζόμενο απροστάτευτο ως πρόβατο επισφαγή τον εργοδότη όταν πάει για δουλειά. Χαμηλά ωστόσο ήταν τα ποσοστά συμμετοχής σε συγκέντρωση της Αδεδή για ακόμη μια φορά στην πλατεία Ταχυδρομείου. Το νέο κυβερνητικό σχήμα υλοποιείται πιο αδιέξοδη, αντικοινωνική και ισοπεδωτική πολιτική για τους εργαζόμενους, για τους συνταξιούχους, τους ανέργους. Εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας, απόλυση στο δημόσιο. Τα νέα αντιλαϊκά μέτρα ύψους 7 δις που καλείται να υπομειστεί ο ελληνικός λαός οδηγούν σε απόγνωση και απελπισία το σύνολο των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί πως στη συγκέντρωση της κεντρικής πλατείας συμμετείχαν και οι αγρότες της Πασί με τα αγροτικά τους μηχανήματα.